Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε όλο αυτό το διάστημα των εκπομπών θα σας εισάγω στην γνώση, στην απόκριφη γνώση θα έλεγα, της κοσμικής αρμονίας, η οποία ήταν μία γνώση για ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, θα έλεγα, πριν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως επιτοπλίστων, αλλά και μετά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή η γνώση υπήρχε, μέχρι που έφτασε το χριστιανικό μοντέλο, το οποίο δεν την επέτρεψε για πολλούς και διαφόρους λόγους, οι οποίοι δεν είναι άξιον λόγου να αναφερθούν. Τα μυστικά της συμπαντικής αρμονίας. Και εν αρχή ο λόγος. Τι σημαίνει εν αρχή ο λόγος? Είναι ο λόγος, ο ήχος δηλαδή, ο οποίος έχει την μορφή αρμονικής δομής. Άρα έχουμε συχνότητες. Αυτό σημαίνει και εν αρχή ο λόγος. Ο λόγος είναι ήχος. Άρα ο ήχος έχει λογική. Είναι ζώσα κατάσταση ο ήχος. Είναι αυτός ο οποίος ενεργοποιεί την ύλη και της δίνει ζωή και λογική. Αυτό σημαίνει εν αρχή ο λόγος. Όλα έγιναν εντός του κοσμικού αυγού. Και γιατί το ονομάζουμε κοσμικό αυγό? Γιατί έχει το σχήμα του αυγού. Δηλαδή είναι ένα μηδενικό, το οποίο γεννάει την ζώσα κατάσταση της ύλης. Μέσα σε αυτό γεννιέται η ζώσα κατάσταση της ύλης. Από εκεί μέσα βγαίνουν οι λόγοι. Οι λόγοι στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι αναλογίες, ήταν οι αριθμοί. Λόγος ουσιαστικά σημαίνει αριθμός. Και αριθμός δεν είναι τίποτα άλλο από συχνοτικό μόρφωμα. Από συχνότητες δηλαδή, από ήχους. Αυτή είναι η λόγη, όπως είπαμε. Άρα μέσα από τον πυρήνα του κοσμικού αυγού ξεκινάνε όλοι οι αριθμοί. Γιατί όμως σήμερα έχουμε καταργήσει τον όρο μηδέν? Και όταν λέμε μηδέν εννοούμε τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Το μηδέν είναι τα πάντα. Γιατί μέσα από αυτό γεννιούνται όλα. Αν δεν υπάρξει μηδέν, δεν υπάρχει τίποτα. Μήπως θέλουν να μας πούν αυτό, ότι χωρίς το μηδέν είναι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα? Προφανώς αυτό θέλουν να πούν, αλλά δεν το διευκρινίζουν σωστά. Έτσι λοιπόν μέσα από το μηδέν βγαίνει το ένα, το δύο, το τρία και εδώ σταματάω. Αυτά για σήμερα. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή.